Γεια σας και πάλι. Συνεχίζουμε με το Canva και σε αυτό το βίντεο θα δείξουμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε ένα άλλο είδους έργο, να κάνουμε μια παρουσίαση η οποία μπορεί να μετατραπεί και σε βίντεο ή αλλιώς μια βίντεο παρουσίαση. Όπως με όλα τα έργα του Canva μπορείτε να ξεκινήσετε με βάση ενός προτύπου, να πάτε δηλαδή στα πρότυπα, να επιλέξετε παρουσιάσεις και να δείτε κάποιο έτοιμο πρότυπο ή αν θέλετε να δείτε μόνο εκπαιδευτικές, μόνο εκπαιδευτικές παρουσιάσεις να πάτε στην κατηγορία εκπαίδευση, τύπος πόρου παρουσιάσεις και να δείτε κάποια από τα template τα οποία μπορείτε να προσαρμόσετε. Ή να ξεκινήσουμε από ένα κενό σχέδιο. Άλλος τρόπος είναι να ξεκινήσω κενό σχέδιο από εδώ με το κουμπάκι παρουσιάσεις ή δημιουργήστε ένα σχέδιο να επιλέξω παρουσίαση και έχω είτε παρουσίαση μακρόστενη που είναι η πιο τυπική ή για πιο παλιές οθόνες παρουσίαση με αναλογία 4-3 εγώ θα δείξω πως θα κάνουμε μια κενή από την αρχή για να καταλάβουμε καλύτερα τη διαδικασία θα επιλέξω λοιπόν πρότυπο παρουσιάσεις μια κενή 16-9 διαστάσεις Όταν λοιπόν φτιάχνω μια παρουσίαση, ε, έχω πάλι τον κανβά μου, αλλά βλέπουμε εδώ κάτω, εδώ είναι που προσθέτω τα, τις διάφορες διαφάνειες, οι οποίες θα έχουν και διάρκεια. Ο σκοπός μου είναι να φτιάξω μια απλή παρουσίαση που έχω ήδη ετοιμάσει πρόχειρα εγώ εδώ. Θα ξεκινήσω με το περιεχόμενο και θα ασχοληθούμε μετά με το στυλ. Είχε να βάλω κείμενο και εικόνες ή θέλω να βάλω αυτό εδώ το πλαίσιο. Αλλά όμως για να μην έχω αυτό το άσπρο, ας πάω στα στυλ και να επιλέξω κάποιο στυλ τυχεία για να έχω κάποιο χρώμα. Πάω λοιπόν στα στοιχεία και θα βάλω αυτό το σχηματάκι που ήθελα. Για να μπει έτσι σαν υπόβαθρο στην κεντρική μου παρουσίαση. Θα το μεγαλώσω λίγο. Κάπω έτσι. Θα βάλω λοιπόν και κείμενο. Θα βάλω μια επικεφαλίδα και ένα δευτερεύον επικεφαλίδα. Έχει κάποια σημασία από το να προσθέσω απλό κείμενο όταν το βάζω κάτι ω κεφαλίδα. Μετά όταν εφαρμόσω ένα στυλ γενικά θα γνωρίζει το καρβάκι ότι είναι αυτό η επικεφαλίδα και μπορεί να μορφοποιήσει άλογο κατάλληλα. Θα βάλω λοιπόν εδώ και το κείμενό μου που τα έχω έτοιμα. Και πρέπει να βάλω και μια εικόνα με το Raspberry Pi που είναι το θέμα μου, να δω αν υπάρχει κάτι στα στοιχεία, αλλιώς μπορώ να βρω μια έτοιμη εικόνα από το διαδίκτυο. Εδώ λοιπόν βλέπω ότι πιο πολλές έχουν, είναι Pro, αλλά αυτή εδώ για παράδειγμα μπορώ να τη χρησιμοποιήσω, να τη βάλω κάπου εδώ. Θα το κάνω διαφορετικό, δεν θα το κάνω ίδιο όπως έκανα πριν, δεν έχει σημασία. Εδώ δείχνουμε τα βασικά της δημιουργίας με το Canva και πολλά από αυτά τα γνωρίζουμε και από ένα πρόγραμμα επεξεργασίας παρουσιάσεων. Να τα στοιχίσω λίγο στο κέντρο και να αλλάξω τη γραμματοσυρά εδώ να βάλω κάποια άλλη. Αυτή είναι εδώ για παράδειγμα. Και αυτό εδώ το πλαίσιο ας μπορούμε να το αλλάξουμε τη διαφάνειά του να μην είναι τόσο σκούρο. Και βλέπουμε λοιπόν ότι έχω ήδη μια διαφάνεια. Πατήσω εδώ το διάρκεια. Έχει ή χωρί το διάρκεια. Αυτό έχει μια διάρκεια 5 δευτερολέπτων. Μπορώ να αλλάξω τη διάρκεια αν θέλω. Και αν πατήσω εδώ το διάρκεια, που είναι λάθο, μάλλον μετάφραση εννοεί αναπαραγωγή. Μπορώ να αρχίσω να το αναπαράγω. Δεν έχω κάποια κίνηση όμω μέχρι τώρα. Θα προσθέσω μια νέα σκηνή ή αν θέλω, ακόμα και τώρα που ξεκινάω από την αρχή, μπορώ να πηγαίνω στο σχέδιο και να πηγαίνω στα πρότυπα, να κάνω αναζήτηση ή αυτά που μου βγάζει και να βλέπω π.χ. ένα πρότυπο που έχει πολλές, μέσες, πολλές σελίδες μέσα, όπως αυτό εδώ. Αν θέλω, μπορώ να εισάγω μία, ένα από αυτά τα slides μέσα στη διαφάνειά μου και να πω ως νέες νέα σελίδα να μην αντικαταστήσω αυτή που έχω και έτσι να δημιουργήσω εύκολα αν βρίσκω κάτι που μου αρέσει από εδώ και να το προσαρμόσω. Εγώ όμως θα το σβήσω αυτό, θα κάνω κάτι εντελώς από την αρχή, θα προσθέσω μία νέα σκηνή, θέλω να κάνω τώρα κάτι τέτοιο. Θα βάλω λοιπόν πάλι το κείμενό μου, μια επικεφαλίδα, το κυρίω κείμενο, θα μικρύνω λίγο το κείμενο, να το κάνω στήχηση αριστερά, να αλλάξω και εδώ τη γραμματοσυρά στο κείμενο. Και μένει τώρα να βάλω την εικόνα. Μπορώ να βάλω μια εικόνα όπω θέλω, κανονικά όπω είναι, αλλά υπάρχει και μια λειτουργία να βάλω τα λεγόμενα frames. Αν πάω στα στοιχεία, όλα. Κάπου να σβήσω την αναζήτηση για να μου φανεί όλα τα στοιχεία. Αν πάω εδώ παρακάτω που έχει τι κορνίζε, Μπορώ να έχω κορνίζες για να βάζω μέσα μια εικόνα και έτσι να έχει άλλο σχήμα εικόνα. Εγώ θα βάλω μια απλή κορνίζα εδώ. Αυτή λοιπόν είναι η κορνίζα και εδώ μπορώ να, να τοποθετήσω μια εικόνα. Εγώ θα βάλω μια εικόνα που έχω ήδη μεταφορτώσει, αυτή να εδώ. Και αν σύρω και τη βάλω μέσα στην κορνίζα θα πάρει το σχήμα της κορνίζας και μπορώ μετά την κορνίζα να την αλλάξω το σχήμα της. Να τη μικρύνω κάπως έτσι. Και συνεχίζω αυτές θα είναι οι κύριες μου παρουσιάσεις. Το ίδιο αυτό πρότυπο θέλω να το χρησιμοποιήσω πότε θα το κάνω εγώ αντιγραφή άλλες δύο φορές. Μπορώ φυσικά θέλω να κάνω διαφορετικό πρότυπο σε κάθε παρουσίαση και να βάλω σε αυτά τις αντίστοιχες εικόνες και τα κείμενα. Εδώ έχω μία άλλη εικόνα την οποία έχω θα πάω λοιπόν στο αποστολέ, την έχω ήδη ανεβάσει. Θα σύρω λοιπόν για να πάει στην κορνίζα. Κάνω λοιπόν και την τελευταία μου διαφάνεια. Και εδώ έχω μια άλλη εικόνα, να βάλω λοιπόν αυτή εδώ. Εδώ ο τίτλος βγαίνει πολύ μεγάλος, μπορώ να μικρύνω εδώ πέρα λοιπόν τον τίτλο. Αλλά καλό είναι να είναι σε δύο σειρές αφού είναι μεγάλος και έχω και μια διαφάνεια τέλους, μπορώ να βάλω ένα γραφικό όπως εδώ πέρα, να προσθέσω λοιπόν από τα στοιχεία, να ψάξω ένα γραφικό που να λέει ευχαριστώ ή thank you. Να δούμε, είχα βρει αυτό εδώ που μ άρεσε, κάτι τέτοιο λοιπόν. Και έτσι έχω τώρα μια κλασική διαφάνεια, παρουσίαση, ας τη δώσω όμως λίγο κίνηση, μπορώ σε κάθε στοιχείο της διαφάνειάς μου και γενικά και σε άλλα σχέδια που κάνω στο Canva ε, υπάρχει, αν το επιλέξω, έχω την κίνηση, μπορώ να προσθέσω διάφορα εφέ κίνησης, αλλά εγώ θα κάνω κάτι πιο απλό, θέλω όλη μου η παρουσίαση γρήγορα να πάρει κάποια εφέ κίνησης, οπότε αν πάω, ε, αν πατήσω στο υπόβαθρο μιας διαφάνειας και πατήσω κίνηση, όχι σε κάποιο στοιχείο, στο υπόβαθρο, πατήσω κίνηση, επιλέγω ένα στυλ κίνησης, έχει διάφορα εδώ πέρα και τα εφαρμόζει σε όλα τα στοιχεία μου. Και αν θέλω μετά να καταργήσω εγώ σε κάποια από τα στοιχεία την, ε, την κίνηση πάω, πάω εδώ λοιπόν και κάνω κατάργηση. Αλλά εγώ θα τα αφήσω όλο όπως είναι. Τώρα λοιπόν όλο έχει αποκτήσει μία κίνηση, πατάω εδώ το play Ah, ναι. ξέχασα να πατήσω εδώ στην πρώτη διαφάνεια ή σε όποια είμαι τέλο πάντων. Αν βάλω κάποια κίνηση. Θα πάω λοιπόν ξανά εδώ που έχω την κίνηση, που έβαλα κάποια κίνηση, όποια αυτή εδώ την απλή. Θα πατήσω εφαρμογή σε όλες για να πάει σε όλες κατευθείαν. Οπότε θα έχω. Αν πατήσω εδώ το διάρκεια για να κάνω λοιπόν μια προεπισκόπηση. Πάει η κίνηση σε όλα μου τα στοιχεία. Αν θέλω φυσικά όπως είπα πριν μπορώ να το κάνω ένα-ένα να, να προσαρμόσω την κίνηση στο καθένα. Και υπάρχει και μια άλλη λειτουργία, θα τη δείξω λίγο εδώ πρόχειρα αν έχω ένα οποιοδήποτε στοιχείο ή γραφικό. Μπορώ να κάνω μια προσαρμοσμένη κίνηση με το κουμπάκι εδώ τον εφέ που έχει ήδη μια κίνηση, μπορώ να πατήσω εγώ δημιουργία κινούμενης εικόνας, π.χ. να κάνει μια κίνηση συγκεκριμένη, κάνω την κίνηση που θέλω και φτιάχνει μια κίνηση, την οποία μπορώ να την προσαρμόσω, την ταχύτητα, θα είναι ομαλή, σταθερή και διάφορα άλλα εφέ. Θα το σβήσω όμω εγώ όλο αυτό, απλά το έδειξα για να το γνωρίζετε, Έχω τελειώσει με τη βασική λοιπόν δημιουργία της βίντεο παρουσίασης. Αν θέλω ανάμεσα σε κάθε διαφάνεια μπορώ να προσθέσω εδώ με το κουμπάκι συν όταν το βγάλει, όχι το συν. Εδώ πέρα αυτό το κουμπάκι να εναλλαγής να βάλω μια μετάβαση στο καθένα. Τώρα είναι στο κανένα, να βάλω μια μετάβαση το διάλυση και να πατήσω και αυτό εφαρμογή σε όλες και τώρα για να δούμε πως έχει γίνει έχει βάλει τη μετάβαση σε καθένα και νομίζω να πάω από εδώ πάλι μπορώ να την καταργήσω κάθε μετάβαση και μένει να βάλω τώρα να βάλω και έναν ήχο αν θέλω στην παρουσίαση μου αν θέλω μπορώ να κάνω με το κουμπάκι εδώ παρουσίαση να κάνω εγγραφή της ομιλίας μου και της κάμερας μου, της εικόνα μου και να εγγραφήσω έτσι την ομιλία μου και να την εσωματώσω στη διαφάνειά μου. Αυτό όμως δεν θα το δείξω τώρα, είναι μια πιο προχωρημένη λειτουργία. Εγώ θα δείξω πώς μπορώ να βάλω ήχο. Αν έχει κάποια στοιχεία ήχου μέσα το κανβά, αν πάω εδώ στο εφαρμογές, ήχος, έχει κάποια κάποιες μουσικές που να χρησιμοποιήσω δωρεάν, όχι όλες, όσες δεν έχουν αυτό το σηματάκι. Αλλά εγώ δεν βρήκα κάποια εδώ που να, είναι, που να με ευχαριστεί. Τέλος πάντων μπορώ να, να ανεβάσω μια μουσική που θα βρω στο διαδίκτυο που έχει άδεια χρήση, όπως από το Pixabay, μια μουσική που κατέβασα εγώ από εδώ. Την ανέβασα στις αποστολές. Την έχω ήδη ανεβάσει και οπότε θα τη σύρω εδώ κάτω στη γραμμή του χρόνου γιατί βάλω λίγο να ξεκινάει από την αρχή και τώρα έχω και μουσική και μπορώ με δεξί κλικ να μειώσω την ένταση του ήχου να μην είναι τόσο δυνατά και στα εφέ ήχου να βάλω μια, ένα fade in Fading δεν χρειάζεται γιατί έχει το τραγούδι βλέπω από την αρχή να βάλω ένα fade out στο τέλος γιατί κόβεται από το μάτ, το τραγούδι είναι πιο μεγάλο από τη διάρκεια της διαφάνειας να βάλω ένα fade out και το οποίο να δούμε αν θα λειτουργήσει και αφού λοιπόν έχω ολοκληρώσει με τη δομή γενικά και το σχέδιο της παρουσίασης μπορώ τώρα να ασχοληθώ και με το στυλ δηλαδή να αλλάξω αν θέλω χρώμα φόντου σε κάθε διαφάνεια γενικά χρώματα σε γραμματοσύρες, αλλά θα κάνω εγώ κάτι πιο απλό και κάτι πιο γρήγορο. Θα εφαρμόσω ένα ενιαίο στυλ στη βίντεο παρουσίασή μου. Θα πάω λοιπόν στο σχέδιο και εδώ που λέει στο, στα στυλ, στι παλέτες χρωμάτων, θα επιλέξω μια παλέτα και θα πατήσω έτσι μερικές φορές να δω συνδυασμού της ίδιας της παλέτας. Για να πατήσω λοιπόν τώρα εφαρμογή σε όλες τις σελίδες και βλέπω ότι με έχει εφαρμόσει σε όλες τις σελίδες. Αν θέλω σε κάθε σελίδα εφαρμόζω την ίδια παλέτα με, με άλλο σχεδιασμό ή άλλη παλέτα εντελώς. Ένα προβληματάκι που είδα είναι ότι μερικές φορές αυτό το εφαρμογή σε όλες δεν δουλεύει, οπότε πάω στη διαφάνεια που δεν εφαρμόστηκε και το ξαναεφαρμόζω ή βάζω μόνος μου τα χρώματα. Και επίσης κάτι που έγινε τώρα, πήγε αυτό το γραφικό στοιχείο ε, γιατί είναι γραφικό που μπορώ να αλλάξω τα χρώματά του δεν συμβαίνει με όλα τα γραφικά πήρε τα χρώματα της παλέτας ε, όμως δεν θέλω για να να τα αλλάξω από εδώ δεν θέλω αυτό το γραφικό να έχει τα χρώματα της παλέτας θα πάω στα στοιχεία εκεί που το ανέβ, το, το, είχα βρει πριν θα το ξαναπεράσω λοιπόν θα σβήσω αυτό και νομίζω τώρα θα διατηρήσει και το animation λοιπόν. και έτσι λοιπόν κάναμε γρήγορα εφαρμόσαμε και ένα ενιαίο στυλ στη παρουσίασή μα. Δείξαμε λοιπόν πως φτιάχνουμε τα βασικά μια βίντεο παρουσίαση. Τώρα αυτή μπορώ να τη χρησιμοποιήσω με διάφορου τρόπου. Να κάνω παρουσίαση κάπου, εφόσον έχω και ένα βίντεο προβολέα, σε πλήρη οθόνη όπω έχει εδώ με το παρουσίαση. Και χειρονακτικά να πηγαίνω να αναλάσω τις διαφάνειες να ελέξω και τον ήχο αν θέλω να το μειώσω και από εδώ. υπάρχει η προβολή παρουσιαστή είναι όταν έχω μια προ... πιο προχωρημένη λειτουργία ε, όταν μπορώ να διαμοιράσω στον προβολέα μου αυτήν την οθόνη της παρουσίασης αλλά εγώ να βλέπω στον, στο λάπτοπ να βλέπω όλες τις λεπτομέρειε και τις σημειώσεις που έχω βάλει να τρεματίσω τώρα αυτό να φύγω από εδώ λοιπόν και έχουμε και η αυτόματα αναπαραγωγή θα κάνει πάλι την παρουσίαση χωρίς εγώ να χρειάζεται να πατάω κλικ στις μεταβάσεις θα γίνεται αυτόματα σύμφωνα με το χρόνο της κάθε διαφάνειας και μετά τη διαφάνεια μπορώ να την κάνω λήψη εδώ στο κοινοποίηση να την κάνω λήψη και σε μορφή PDF ή μορφή εικόνα ή και μορφή PowerPoint ή να την κάνω λήψη σε μορφή βίντεο. φτιάξει δηλαδή ένα βίντεο με όλες τις διαφάνειες, όλες τις σελίδες όπως το λέει εδώ. Η ποιότητα, ναι, δεν με Ναι, απλά δεν με αφήνει να έχω παραπάνω ποιότητα, αλλά είναι αρκετή αυτή που θα έχουμε για να δούμε λοιπόν. Τώρα γίνεται η λήψη παίρνει κάποιο χρόνο, βλέπουμε εδώ διαρκή κάποιο χρόνο και γίνεται μετατροπή σε βίντεο και φυσικά όπως κάθε στοιχείο του Canva μπορώ να το κάνω διαμοιρασμό είτε με το σύνδεσμο συνεργασίας ή να κάνω ένα δημόσιο σύνδεσμο για να βλέπουν όλοι την παρουσίαση. Έγινε και η λήψη της παρουσίασης σε μορφή βίντεο και είναι καλή ανάλυση. Και δεν ξεχνάμε να δώσουμε και ένα όνομα στην παρουσίασή μας. Αυτά λοιπόν για το πώς φτιάχνω βίντεο παρουσιάσεις με το Canva.